Η συζήτηση για τη διεκδίκηση αναδρομικών στις συντάξεις ή τη διεκδίκηση για τα δώρα που έχουν κοπεί έχει ανοίξει για τα καλά. Ωστόσο, δεν μπορούν βάσει του νόμου να διεκδικήσουν όλοι τα ποσά για τα δώρα και κυρίως δεν είναι δυνατή παρά η διεκδίκηση των ποσών που καθορίστηκαν μετά το 2010. Ο νόμος που περιόριζε τα δώρα είναι ο 3845 του 2010. Αυτός ο νόμος δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικός και έτσι η όποια διεκδίκηση θα πρέπει να βασιστεί πάνω σε αυτόν. Τα ποσά δηλαδή που προβλέπονται είναι συνολικά 800 ευρώ για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Ουσιαστικά μιλάμε για το ποσό των 400 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων, το ποσό των 200 ευρώ για δώρο Πάσχα και το ποσό των 200 ευρώ για επίδομα άδειας. Αυτά είναι τα ποσά που είναι δυνατόν να διεκδικήσουν σήμερα οι συνταξιούχοι, αλλά όχι όλοι. Οι συνταξιούχοι πλέον δεν μπορούν να ανατρέξουν στο καθεστώς πριν το 2010. Έτσι, σε δημόσιο, ΙΚΑ, Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, που είναι άνω των 60 ετών και το συνολικό τους μηνιαίο εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 2.430 ευρώ, δικαιούνται το πλήρες ποσό των 800 ευρώ. Οι αγρότες με μικρές συντάξεις τώρα που είχαν εξαιρεθεί από το κούρεμα του 2010 δικαιούνται επίσης το ποσό των 800 ευρώ στο σύνολό του. Όσοι τώρα είχαν συντάξεις από 2.430 ευρώ έως 2.500 ευρώ δικαιούνται μέρος του ποσού των 800 ευρώ. Όσοι ήταν κάτω από 60 ετών ή είχαν εισόδημα άνω των 2.500 ευρώ το μήνα δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάποιο ποσό.